Robert Durst είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όταν έχεις λεφτά όλα είναι πιθανά. Ο γιος του μεγιστάνατων ακινήτων, Seymour Durst, ενοχοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1982, όταν η γυναίκα του Katie εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης. Η υπόθεση άνοιξε και πάλι το 2000, όταν η φίλη του Robert, η Susan Berman, βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της μία ημέρα πριν καταθέσει στο δικαστήριο για την εξαφάνιση της Katie. Ένα χρόνο μετά, μέλη του σώματος του ηλικιωμένου γείτονα του Durst βρέθηκαν να επιπλέουν σε ποτάμι και ο εκατομμυριούχος κατηγορήθηκε ξανά για φόνο για τρίτη φορά. Η υπόθεση του γόνου της πλούσιας νεοϋορκέζικης δυναστείας που απασχολεί εδώ και 30 χρόνια την αμερικανική κοινή γνώμη έγινε και ταινία. Την τραγική ιστορία του ζεύγους και την κάθοδο του Durst στην παράνοια εξιστορεί η μοιραία σχέση με τους Ryan Gosling και Kirsten Dunst στους πρώτους ρόλους. Η υπόθεση της νεαρής Katie αποτελεί ως σήμερα ένα μυστήριο που δεν λύθηκε, ενώ στην προσπάθειά τους να συνθέσουν το ψυχολογικό πορτρέτο του Durst, οι συντελεστές της ταινίας απευθύνθηκαν και στον ίδιο. Βρήκαν όμως κλειστή την πόρτα του, αλλά ανοιχτές, των γειτόνων του όπως και των ερευνητών και των εισαγγελέων. «Αν κάτι μου συμβεί, μην τον αφήστε να την γλιτώσει». Η Katie Durst πριν από την εξαφάνισή της ανησυχούσε για τη ζωή της, γιατί ο κάποτε ευτυχισμένος γάμος της με τον Robert είχε εξελιχθεί σε ζωντανό εφιάλτη. Το αγόρι που ερωτεύτηκε είχε μεταμορφωθεί σε έναν ψυχικά διαταραγμένο άντρα που την κακοποιούσε. Μέχρι που μία μέρα εκείνη χάθηκε για πάντα και εκείνος συνέχισε να ζει ανενόχλητος. Την πρώτη φορά ο μεγαλομεσίτης συνελήφθη τυχαία στην Πενσιλβάνια όταν προσπάθησε να κλέψει ένα σάντουιτς, αν και είχε $500 στην τσέπη του. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το νοικιασμένο αυτοκίνητό του βρήκαν $37,000, δύο όπλα και μαριχουάνα. Όταν κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες, προσέλαβε τους καλύτερους δικηγόρους και τελικά αθωώθηκε για τις υποθέσεις φόνου, ενώ καταδικάστηκε μόνο για αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε 9 μήνες φυλάκιση. Εξάλλου δεν υπήρχαν μάρτυρες, ούτε και αποτυπώματα. Στο παρασκήνιο, οι ισχυροί Durst κινούσαν τα νήματα με ηθικό αυτούργο τον πατριάρχη της οικογένειας, που κάλυπτε τα εγκλήματα του λαβωμένου από την αυτοκτονία της μητέρας του Robert. Την έχασε στα 7 του χρόνια το 1950 και οι γιατροί διαπίστωσαν από τότε ότι η βαθιά οργή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψυχολογικά προβλήματα όπως η σχιζοφρένεια. Το 1973 παντρεύτηκε την Kathleen McCormack, την Katie όπως τη φώναζε. Εξαφανίστηκε το 82 και 18 χρόνια μετά, στις 24 Δεκεμβρίου του 2000, η Susan Berman, φίλη του Durst, που γνώριζε πολλά για την εξαφάνιση της Katie, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στην Καλιφόρνια. Ο 70χρονος μετακόμισε στο Τέξας και άρχισε να ντύνεται με γυναικεία ρούχα για να μην αναγνωρίζεται. Το 2001 συνελήφθη ξανά όταν βρέθηκε σε ποτάμι διαμελισμένος ο γείτονάς του Morris Black, αλλά αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση. Δύο χρόνια μετά οδηγήθηκε σε δίκη για τη δολοφονία και ισχυρίστηκε ότι ήταν σε αυτοάμυνα ενώ βρέθηκαν τα πιστήρια του φόνου, δύο πριόνια και ένα τσεκούρι. Τελικά και αυτή τη φορά το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών. Το 2004 ο Durst ομολόγησε την ενοχή του για φορολογικές παραβάσεις και χειραγώγηση μετοχών και του επευλήθη ποινή 5 ετών με αναστολή. Το Δεκέμβριο του 2005 παραβίασε τους όρους της αναστολής και επέστρεψε στη φυλακή. Ελευθερώθηκε την 1η Μαρτίου του 2006 και από τότε κυκλοφορεί ελεύθερος, στη συνείδηση του κόσμου όμως είναι πάντα ένοχος για τρία φωνικά. Δεν υπάρχει. Ατσαλάκωτος. Ανατραχιαστικό. Και να του πεις πως λένε Robert, να πουλήσει το σπίτι σε ένα δεύτερο. Επειδή είχα την ταινία, νομίζω όμως με τον γείτονα. Ο γείτονας ήταν και λίγο συνεργάτης σε κάποια πράγματα. Και μετά προφανώς ήταν και μάρτυρας και έπρεπε να φύγει από τη μέρα. Έτσι, έτσι. Αν είναι η ταινία όπως είναι η πραγματικότητα, δεν ξέρω. Ναι, αυτό ισχύει για τον γείτονα. Ήταν πολύ τρομακτική. Πολύ.